Ποια είναι η κατάσταση στο πραγματικό μέτωπο. Και θα ήθελα να σχολιάσετε κιόλας τις σημερινές δηλώσεις του Υπουργού Υγείας που επανέλαβε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε 1.200 μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο? Κατά τη γνώμη μου δεν είναι εφικτό. Με τις εκτιμήσεις που έχουμε κάνει, δηλαδή να σας πω παραδείγματος χάρη για τον Ευαγγελισμό. Επειδή είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο και μας έχουν πει και οι υπουργοί και οι διοικητές ότι υπάρχει μια προοπτική να αποκτήσει ο Ευαγγελισμός 97% περίπου μονάδες κλίνες ΜΕΘ, χωρίς αυτές να περιλαμβάνονται. Γενικώς ή για COVID? Όχι γενικώς, εκ των οποίων πάρα πολλές θα είναι COVID. Αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε, από το Μάρτιο μέχρι τώρα, δεν έχει προσθεθεί ούτε μία. Αντίθετα, έχουν αφαιρεθεί τέσσερις. Δηλαδή, υπήρχε όλο αυτό στον το. Στον Ευαγγελισμό, ειδικά λέτε τώρα. Ναι, μάλιστα. Ειδικά στον Ευαγγελισμό, ναι. Ωραία. Υπήρχε αυτό το χρονικό διάστημα και στον ένατο όρο που μία μονάδα αυξημένη φροντίδα να την έχουν μετατρέψει σε non-COVID μεθ για αυτού που χειρουργούνται, τα τροχαία και τα υπόλοιπα. Σωστό. Ναι. Γιατί έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Αλλά και να έχουν αναπτύξει και μια δωρεά που μας είχαν πει στην παλιά αιμοδοσία για 12 καινούργια κρεβάτια. Συνολικά για 100 κρεβάτια, 97 για την ακρίβεια όπως τα έχουμε υπολογίσει, δεν έχουμε προκύψει κανένα καινούργιο σε σχέση με το Μάιο. Αντίθετα, αυτή τη στιγμή έχουμε 4 λιγότερα. Μήπως μέχρι το τέλος του έτους είναι εφικτός ο χρόνος για να. Δεν νομίζω. Έπρεπε να είχαν ξεκινήσει από τότε που μας το υποσχέθηκαν. Μα Απρίλιο-Μάιο, τότε μας το είπαν αυτό. Το ένα είναι αυτό. Κρατώ αυτό που είπατε. Λέτε ότι στον Ευαγγελισμό, σε σύγκριση με το Μάρτιο, με την αρχή της πανδημίας, έχουμε μείον τέσσερις. Για COVID, μιλάμε για COVID. Ναι. Έχουμε μείον τέσσερις, ναι, ακριβώς. Και σε επίπεδο κάλυψης, ποιο είναι το ποσοστό κάλυψης αυτή τη στιγμή των κλινών που είναι αποκλειστικά για COVID? Είναι καλυμμένες από τις 28 COVID κλίνες, είναι περίπου 20-22. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή με ακρίβεια να σας πω, αλλά είναι περίπου, είναι πάνω από 20. Και χθες ανακοινώθηκαν 79 διασωληνωμένοι. Από όλη την Ελλάδα, ναι. Αλλά στον Ευαγγελισμό προφανώς είναι ένα μέρος από αυτούς. Ναι. Δεν έχει σημασία αν θα είναι κάποιος διασωληνωμένος ή όχι. Μπορεί να είναι στη ΜΕΘ και να μην είναι διασωληνωμένος. Να έχει μια μεγάλη ανάγκη από παροχή υψηλής περιεκτικότητας οξυγόνου, να έχει ανάγκη από θάλαμο αρνητικής πίεσης και να μην είναι διασωληνωμένος. Το ζήτημα είναι η βαρύτητα που αναγκάζει τον γιατρό να βάλει τον άρρωστο στη μονάδα. Συνολικά, παρακαλώ. Συνολικά η κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής. Έτσι όπως είμαστε τώρα και με αυτό που διαρρέεται με αλφαγιώτα, ότι δηλαδή σε μια δύσκολη στιγμή, όπως λέμε τη λαϊκή γλώσσα, με ένα μπράφ του κορονοϊού, συγχωρέστε με για την έκφραση, δηλαδή σε μια απότομη άνοδο των περιστατικών, έχει μεγάλο πρόβλημα ο Ευαγγελισμός. Πολύ μεγάλο. Θα σας θυμίσω τώρα εδώ, κύριε Κοτρώσο και κύριε Αμυρά, ότι πριν από μια εβδομάδα περίπου, παράγοντες του νοσοκομείου, διοικητικοί και κυρίως διευθυντές τμήματων, τομεάρχες, έστειλε μια επιστολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η οποία πήρε μεγάλη δημοσιότητα. Δεν ξέρω σε ποια. Έγινε και πρωτοσέλιδο στα νέα. Σε κάποια εφημερίδα πρωτοδημοσιεύτηκε. Αυτά που είπαν οι διευθυντές μας, τα σεβόμαστε. Αλλά δυστυχώς εμείς ως ΕΙΝΑΠ και ως Σωματείο του Ευαγγελισμού, που την χάνει να είμαι και πρόεδρος του Σωματείου, τα έχουμε πει από αρχές Μάρτη. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Ευαγγελισμός να είναι ένα νοσοκομείο μιας νόσου. Δηλαδή, τα περιστατικά που δεν ήταν, οι καρδιοπάθειες, τα βαριά χειρουργία, οι καρκίνοι που έπρεπε να χειρουργηθούν κτλ. Όπως δεν ήρθαν το πρώτο τετράμενο και τώρα καθυστερούν, διότι έχουν κοπεί τα μισά χειρουργικά τραπέζια. Μεγαλώνει η λίστα δηλαδή των ασθενών που δεν έχουν σχέση με το COVID. Ακριβώς, πολύ ωραία το πάτε. Εμείς λοιπόν τι ζητάμε? Ή θα υπάρχει ένας δεύτερος ευαγγελισμός, που δυστυχώς δεν υπάρχει, για να δεχτεί όλα τα βαριά non-COVID περιστατικά με τις μονάδες τους κτλ. Ή θα πρέπει να ενεργοποιηθούν όλες οι μονάδες που οι 1.200 δεν φτάνουν, που είπε ο κ. Υπουργός, ούτε και κατά την εκτίμηση της ΕΙΝΑΠ δεν θα είναι έτοιμες οι 1.200, ούτε οι 1.000 δεν θα είναι. Και το τρίτο είναι ότι πραγματικά έχουν σκεφτεί να επιτάξουν κάποιες ιδιωτικές ΜΕΘ. Τι εννοούμε? Εννοούμε ότι αυτή τη στιγμή ένας που έκανε ένα τροχαίο ή θέλει να βγάλει έναν όγκο και είναι βαριά η εγχείρηση, πρέπει να βρει μία ΜΕΘ κανονική. Να βρει μία ΜΕΘ κανονική, η οποία όμως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και το χειρουργείο καθυστερεί.
Οπότε ο άρρωστος θα πάει να βρει μια ιδιωτική ΜΕΘ, θα πληρώνει το κράτος 1.600 την ημέρα, τους έδωσε 30 εκατομμύρια ευρώ σε όλες τις ιδιωτικές κλινικές που θα νοσηλεύουν. Μπορεί το δημόσιο σύστημα υγείας αυτή τη στιγμή να διπλασιάσει τη διαθεσιμότητα του? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τα ταχύτατες διαδικασίες, μπορεί να τις αυξήσει τις κλινές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι από το Μάιο μέχρι τώρα χάθηκε αρκετός χρόνος. Κάναμε εμείς πραγματικά ηρωικές προσπάθειες και στις κανονικές κλίνες της ΜΕΘ, της COVID, της NON, δηλαδή όχι της ΜΕΘ, αλλά και για τις ασθένειες. Υπήρχαν εμολυσμένοι οι συνάδελφοί μας. Όμως τα κριτήρια που βάζει ο ΕΟΔΗ για το ποιος θα μπει σε καραντίνα εφόσον εμολυνθήκε είναι τόσο αυστηρά που πραγματικά μας προβληματίζει. Δηλαδή, τι εννοείται είναι αυστηρά? Ότι εγώ μολύνθηκα, ήρθα σε επαφή με κάποιον ύποπτο. Πρέπει να πάρω το τεστ, να μπω σε καραντίνα 14 μέρες. Όχι, θα μπει 3-4 μέρες σε καραντίνα. Όχι, δεν θα κάνετε όλοι του τμήματος τεστ. Θα κάνουν οι επιλεγμένοι. Ο ΕΟΔΗ το λέει αυτό, κύριε Σιώρα. Υπάρχουν γραπτές οδηγίες από τον Μάρτιο και ενώ έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα, οι επιτροπές δημόξεων κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, αλλά είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν τις οδηγίες. Αυτό γιατί το κάνουν, κύριε Σιώρα, θεωρείτε, για να μην φεύγουν από το σύστημα υγείας άνθρωποι που είναι χρήσιμοι? Επειδή εμείς έχουμε προσδιορίσει, κύριε Κοτρώσα, ότι οι ελλείψεις σε όλη την Ελλάδα, σε νοσοκομεία και σε κέντρα υγείας, είναι συνολικά 30.000 πληθυσμός, υγειονομικοί γιατροί, κυρίως νοσηλευτές, αλλά και γιατροί και όλων των δικοτήτων. Και τώρα διορίζονται περίπου 5.500-6.000 επικουρικοί, μόνοι είναι οι ελάχιστοι. Και όταν λοιπόν με τα κριτήρια τα καθαρά επιστημονικά μπουν σε καραντίνα 50%, πρέπει να έχεις ένα στρατό πίσω να τους αντικαταστήσεις. Mm. Όταν δεν τον έχεις αυτό το στρατό πίσω να τους αντικαταστήσεις, υποχρεωτικά στους υπάρχοντες στρατευμένους σε εισαγωγικά, θα περιορίσεις την άδεια. Γι' αυτό και μας βάζουν σε μικρή καραντίνα. Και γι' αυτό δεν κάνουν μαζικά τεστ σε όλο το προσωπικό. Κύριε Σιώρα, μια σύντομη απάντηση θα ήθελα, παρακαλώ. Παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή σε Αττική που σηκώνει και το βάρος του κορονοϊού, τι ποσοστό είναι κάλυψης, η κάλυψη σε ό,τι αφορά τις ΜΕΘ και συνολικά στις κλίνες? Μπορώ να σας πω για εμάς και για τη Σωτηρία είναι ότι η κάλυψη σε υψηλό ποσοστό πάνω από 80%. Ναι. Επειδή μπήκανε, ας το πούμε, σε λειτουργία και τα άλλα νοσοκομεία, δεν έχω εικόνα από τα άλλα νοσοκομεία, όμως πρέπει να σας πω ότι επειδή καθυστέρησαν να μπουν στο χώρο και τα άλλα νοσοκομεία και μικρότερη εμπειρία υπάρχει και παρουσιάζεται επίσης το ίδιο πρόβλημα με τους non-COVID ασθενείς, υπάρχει δηλαδή μια, όχι σύγχυση, ένα μπέρδεμα και με την εκπαίδευση του προσωπικού και με το χειρισμό των non-COVID ασθενών που θέλουν νοσηλεία για να μην υπάρχει ανακάτεμα, να μην υπάρχει μίξη ασθενών, ειδικά στα ΤΕΠ, ειδικά στις γενικές εφημερίες. Πρέπει να σας πω ότι φοβούμαστε ότι είναι εστίας διασποράς. Και να σας πω και ένα στατιστικό στοιχείο. Επειδή μας λένε ότι εμάς τους υγειονομικούς, και με αυτό να κλείσουμε, εμείς απ' έξω φέραμε τον ιό, δηλαδή κάπου έξω στην κοινωνία κολλήσαμε και τον φέραμε στο νοσοκομείο. Η παγκόσμια στατιστική έδειξε ότι το 15% των παγκόσμιων κρουσμάτων, των 35 εκατομμυρίων όπως είναι, το 15% είχε σχέση και επαφές με υγειονομικές δομές. Επομένως, είναι μεγάλο. Ως λοιμώξεις ενδονοσοκομιακές, ας πούμε. Όχι μόνο λοιμώξεις ενδονοσοκομιακές, αλλά και από το συνωστισμό. Είτε ασθενείς μόλυνε άλλον ασθενή, είτε ασθενή ή φορέας τέλος πάντων μολυσμένο, μόλυνε κάποιους υγειονομικούς. Αυτά τα ζητήματα. Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αυτό. Ναι. Δεν τα έχουν λύσει ακόμα οι διοικήσεις των νοσοκομείων, ούτε το Υπουργείο. Και ξέρετε πόσο καλύτερα θα ήμασταν εάν είχαμε πρώτον αυτόν τον διαχωρισμό. Δεύτερον, να είχαμε τα γρήγορα τεστ. Μάλιστα. Είχε, λένε σε εμάς, το εργαστήριο είναι πάρα πολύ καλό, αλλά τα rapid test που βγαίνει σε μια-δυο ώρες δεν μπορώ να σας δώσω πάνω από 50 στη γενική εφημερία, γιατί δεν έχω. Μα ποιος είναι αυτός ο προμηθευτής που κουμαντάρει όλη την Ελλάδα? Μάλιστα. Και δεύτερον, τα εργαστήριά μας και σε εμάς και στη Σωτηρία και σε πάρα πολλά νοσοκομεία θέλουν έμπειρο προσωπικό και βιολόγους και βιοπαθολόγους.
αλλά και σύγχρονα εξοπλισμοί. Ναι, ναι, ναι. Που δεν υπάρχουν. Σημαντικές επισημάνσεις. Το είδαμε και στα νησιά. Υπάρχουν σε μικρό βαθμό. Εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικός. Δεν θέλω να μηδενίζω τίποτα. Είναι σε πολύ μικρό βαθμό και δεν έχουμε δει βήματα πρόοδου κυρίως από τον Απρίλιο-Μάιο και μετά. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα κύριε πολύ. Κύριε Σιώρα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα ούτως ή άλλως με την ΕΙΝΑΠ. Θέλουμε να μιλάμε συχνά, γιατί εσείς έχετε την εικόνα στο πεδίο, που είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζω να φωτίσαμε και με τις επισημάνσεις. Άλλωστε, εμείς συνεχίζουμε να σας χειροκροτούμε. Όσο σας χειροκροτήσαμε την Άνοιξη, τώρα σας χειροκροτούμε περισσότερο. Είδαμε και ένα σκίτσο από τη Γαλλία, επιτρέψτε μου τελειώνοντας, που έχει ένα αστυνομικό να δέρνει έναν υγειονομικό και από πάνω ο κόσμος να χειροκροτάει. Αλλά να χειροκροτάει όχι την πράξη του αστυνομικού, εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Να είστε καλά, κύριε Σιώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Γεια σας. Ήταν ο αντιπρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, ο κύριος Ηλίας, ο γενικός γραμματέας. Ναι, κύριος Ηλίας Σιώρας.